Το Γενικό Πρακτορείο ανέφερε ότι ετοιμάζεται νέος γύρος κυρώσεων κατά της Μόσχας από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αυτή τη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση σκέφτεται να επιβάλλει κυρώσεις και σε κινέζικες εταιρείες που δραστηριοποιούνται ή βοηθούν τη Ρωσία. Ναι, όντως. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μελετά μια πρόταση η οποία προβλέπει την επιβολή κυρώσεων σε βάρος κινέζικων εταιριών, γιατί κατηγορούνται ότι διέθεσαν υλικό που μπορεί να αξιοποιηθεί για την κατασκευή οπλικών συστημάτων για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το ρεπορτάζ το έκαναν οι Financial Times. Κατονομάζει 7 κινέζικες εταιρείες που βρίσκονται στη νέα δέσμη κυρώσεων που δεν έχει αποφασιστεί ακόμα. Θα συζητηθεί εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στην εβδομάδα. Είναι 2 επιχειρήσεις με έδρα την ηπειρωτική Κίνα και άλλες 5 οι οποίες βρίσκονται στο Χονγκ Κονγκ. Η Κομισιόν πάντως δεν έχει σχολιάσει κάτι ακόμα. Κάποιες εταιρείες πάντως αντιμετωπίζουν ήδη κυρώσεις από τις ΗΠΑ, οι οποίες προσάπτουν ότι προμηθεύουν με εξοπλισμό οντότητες του ρωσικού στρατιωτικού βιομηχανικού συμπλέγματος. Να θυμίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει 10 πακέτα κυρώσεων σε βάρος φυσικών και νομικών προσώπων στη Ρωσία. Και αυτό που προετοιμάζεται μάλλον είναι το 11ο, έτσι, γιατί αυτό τουλάχιστον αναφέρει το γαλλικό πρακτορείο. Για πες